Καλή σας μέρα σε όλους και ευχαριστώ. Σήμερα αυτή τη συνέντευξη, όσοι βρισκόσαστε, χίλια ευχαριστώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εργάτες, για Ελλάδα, για ανθρώπια, για όλους μας. Και γι' αυτό το λόγο, από Μανολάδα μέχρι Σκάλα Λακωνία, από Μπαγκλαντές μέχρι Πακιστάν, οι εργάτες και εργατικό κέντρο Αθήνας. Χίλια ευχαριστώ που μας είσαστε, κύριε Πρόεδρε, εδώ, κύριε Γουλάκης Ήλιας. Και θέλουμε, αυτό δεν είναι θέμα για μόνο για τους μετανάστες. Δουλεύουμε όλοι μαζί, Έλληνες και μετανάστες, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικά χέρια. Γιατί έχω πάει Μανολάδα και Σκάλα Λακωνία σε διάφορες σημεία και οι εργοδότες λέγανε θέλουμε και λείπουν οι εργάτες. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα ο υπουργός, ο κύριος Νότης Μεταράκης, που πήγε και Μπαγκλαντές και έκανε μια συμφωνία για 15.000 άνθρωποι εργάτες που είναι εδώ. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε οι εργάτες ήδη υπάρχουν εδώ. Οι εργάτες ήδη υπάρχουν στα χωράφια, για παράδειγμα Μανολάδα να πω, η Σκάλα Λακωνία να πω, η Ιάννα να πω, όπως είναι δίπλα μου ο χρόνος εργάτης από Ιάννα. Δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι, αλλά όποιος δεν δουλεύει νόμιμα να είναι 10.000, 10 χρόνια. Δεν έχει καμία απόδειξη. Δεν μπορεί να αποδείξει όταν δεν δουλεύει με ένσημα, δεν έχει κάποιο χαρτί. Δεν έχει νόμιμα χαρτιά. Δηλαδή, όταν θα είναι νόμιμος, με πιο μεγάλο κουράγιο θα μπορέσει να δουλέψει. Θα έχει εμβόλιο, θα έχει νόμιμα πράγματα, θα έχει τα πάντα για να είναι ασφαλής τα πράγματα. Εμείς λέμε και σε λίγα λόγια, δηλαδή αν θα κλείσουν κέντρα κράτησης που υπάρχουν περίπου 15.000 εργάτες που δεν έχουν κάνει τίποτα. Δηλαδή, μοναδικό λόγο είναι, δηλαδή δεν έχουν χαρτιά και είναι μέσα σε αυτά τα κέντρα. Ψάχνουμε εργατικά χέρια, ψάχνουμε οι εργάτες, τότε υπάρχουν οι εργάτες. Πάρα πολύ καλά και ωραία, δηλαδή που γίνονται συμφωνίες, αλλά μέσα σε συμφωνίες να είναι τα πράγματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινο σεβασμό. Και συγκινάμε από άτομα, ο οποίος δουλεύει όπου δουλεύει. Αν κάποιος δουλεύει μέσα σε κοτόπουλα, να είναι νομιμοποιημένο εκεί. Αν κάποιος δουλεύει αποθήκες, εγώ το ξέρω από Μάντρα, από Γοριτσά, από Ελευσίνα μέχρι Νόφιτα, 7.000 άνθρωποι δουλεύουν σε αποθήκες, λίδερ, σκλαβένετοι και τέτοια. Πάρα πολλές φορές, αυτοί οι εργάτες ήδη που δουλεύουν, κάποιοι από αυτοί, αν δεν έχουν χαρτιά, να νομιμοποιηθούν εκεί. Δηλαδή, τι κέρδος θα έχουμε, όποιος άνθρωπος του ξέρει δουλειά για να κάνει καλλιέργεια, να δουλεύει εκεί. Όποιος δουλεύει σε κοτόπουλα, όποιος δουλεύει σε αποθήκες, να δουλέψει εκεί. Εμείς λέμε, λύση είναι μοναδική, νομιμοποίηση χωρίς εμπόδια για να μπορέσουμε να έχουμε σεβασμό και να μπορέσουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ανθρώπια, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμό για τους εργάτες. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα μιλήσουν οι δίπλα μας από όλη την Ελλάδα, οι εργάτες και Δημοτικό Σύμβουλο και οι, από ΓΕΣΕΕ, από ο κύριος Σαρή, όλοι θα μιλήσουν. Πρώτα απ' όλα ήθελα να μιλήσει από Μπαγκλαντές δικαιώματα κόντσεν, ο Σεχ Γαϊάς. Καλησπέρα, κυρίες και κυρία. Χαίρομαι που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα μένα σάφη από το Μπαγκλαντές. Θέλω να πω ότι καλύτερα να βρούμε κάποιο τρόπο ότι κάποιο παιδί εδώ που είναι περίπου 5 μόνο, 6 μόνο, 7 μόνο που είναι εδώ, ακόμα είναι χωρίς καρδιά. Κάποιος που δεν δουλεύει παρανόμο, δηλαδή αν γίνεται τα άρρωστο, δεν έχω λύση, δεν έχω τρόπο να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτό παιδί είναι χωρίς καρδιά.
Από Bangladesh, ακόμα πάρκει εδώ, 12.000, περίπου 12.000 άτομα που είναι εδώ Ελλάδα, χωρίς καρδία. Μερικά άτομα δούλευε το χωράφια, Manolada, Chalkida, Patosia, Patra, είναι περίπου 12.000 άτομα. Αυτοί κάποιος άνθρωπος που πάρκει από το Bangladesh, μέσα το πιάνε. Δηλαδή, εμείς πρέπει να θάρουμε πρώτα κάποιες λύσεις, σε παρακαλέσουμε, να δίνει το νόμιμο, να κάνει το νόμιμο το παιδί από το Bangladesh εδώ. Μετά, αυτό που έκανε ο κύριος Μιταράκη, πρόεδρος από το Ελλάδα, που έκανε συμφώνημα με το Bangladesh και η Ελλάδα να φέρει το άνθρωπο εργατήσεις από το Bangladesh Ελλάδα. Εμείς λέμε που είναι εδώ 12.000 άτομα παρανόμου από Bangladesh, κάνε νόμιμο πρώτα αυτός, μετά να φέρει το παιδί από Bangladesh. Εμείς δεν υπάρχει πρόβλημα που έρχεται άνθρωπο από το Bangladesh Ελλάδα. Εμείς δεν κάνουμε welcome, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά θέλουμε να έχουμε νόμιμο αυτό που είναι το εδώ το παιδί. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο, φέρει το άνθρωπο από το Bangladesh. Δεν έχω θέμα. Και αυτό θέμα που ήρθα να μιλήσουμε εδώ, αυτό δεν είναι και άδικο. Έχει άδικο να φύγει το από το εδώ που είχε εδώ εργαστεί, να φύγει το από το Ελλάδα Bangladesh. Δεν είναι άδικο αυτό που κάνουμε. Σε παρακαλήσω να είναι εδώ που είναι το παιδί, δώσ' το χαρτί και δώσ' το δουλεία και να μετά να φέρεις το από πάντα στο παιδί. Αυτό θέλω να σας πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ που είμαστε εδώ, αυτό το θέμα, να γίνεται αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα που ήρθαμε εδώ. Να σε καλέσω όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Sheikh Gias. Τώρα θα μας μιλήσει από Ινστιτούτο Εργασίας Γεσέο κ. Αποστολάκος Καψάλης. Καλημέρα, Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι όσοι παρακολουθούμε τα ζητήματα μετανάστευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βρεθήκαμε το εκπλήξεων όταν ακούσαμε τις προθέσεις του Υπουργού. Γιατί καταρχάς να πούμε ότι μετά από πολύ καιρό, μετά από πολλά χρόνια, καταλήγονται κάποιοι μύθοι, τους οποίους πρέπει να τους σημειώσουμε για την συνέχεια σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης και της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, με μια πολύ μικρή εξαίρεση το 2014 με τον κώδικα μετανάστευσης, ακούγαμε από όλες τις κυβερνήσεις διαφορετικά, από το 10 μέχρι και σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να γίνεται νομιμοποίηση μεταναστών. Πολύ θα θέλαμε να νομιμοποιήσουμε τα παιδιά της Μανολάδας και τα δικά σχέδια της χώρας μας. Πολύ θα θέλαμε να κάνουμε κάποια προγράμματα τακτοποίησης καθεστώτος διαμονής για πολλούς ενταγμένους στην απασχόληση ανθρώπους που δουλεύουν αποδεδειγμένα σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, αλλά το απαγορεύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Σύμφωνο για την Μετανάστευση του Άσου. Το οποίο καθένας δεν έχει καμία νομική αξία του 2008 ούτε το καινούριο, είναι απλά δηλώσεις προθέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εναρμονισμό της Ευρωπαϊκής Μετανάστευσης Πολιτικής, το ένα εκατομμύριο, και το δεύτερο, όπως απέκτησε πέρσι η Ιταλία, με μια ελλειπή, μια μερική νομιμοποίηση, έδωσε χαρτιά σε περίπου 250.000 από τους 600.000 ανεπίσημους μετανάστες. Δεύτερη παρατήρηση. Άρα λοιπόν γίνονται νομιμοποιήσεις, αν και δεν υπάρχει θέληση, και μπορούν να γίνουν και με κλαδικό πρόσημο και με ειδικό πρόσημο, αλλά και γενικώ με ορισμένα τα παλιότερα. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει βούληση, μπορεί να γίνουν νομιμοποιήσεις. Δεύτερο και κυριότερο, σε σχέση με τη δικιά μας χώρα, οι δυσμευμένες προϋποθέσεις για να έχει κάποιο κακέ αυτή τη χώρα στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα και στο περιβάλλον της πανδημίας αρκετοί μετανάστες να φύγουν από την χώρα και κάποιοι άλλοι να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια πίεση, μια τεράστια έλλειψη για εργατικά χέρια σε πάρα πολλούς κλάδους. Και αγροτική οικονομία, αλλά όχι μόνο σε αυτή, και στη μετακίνηση και στον τουρισμό. Η κυβέρνηση, προφανώς επειδή δεν επιθυμεί να ακολουθήσει έστω το παράδειγμα της Ιταλίας ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει άδεια διαμονή σε ανθρώπους που δουλεύουν αποδεδειγμένα για πάρα πολλά χρόνια και βρίσκονται μόνιμα στη χώρα, τι κάνει. Αξιοποιεί, και εδώ πέρα θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή και θα δώσω ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Αξιοποιεί το πνεύμα, όχι μόνο στο γράμμα, το πνεύμα μια πρόσφατη οδηγία για την εποχική απασχόληση και αντιμετωπίζει σαν να έχουν έρθει για πρώτη φορά ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα 10 χρόνια, 7 χρόνια, 8 χρόνια. Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε λίγο κάποια τεχνικά ζητήματα, παρόλο που είναι λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε. Η οδηγία κανονικά για την εποχική εργασία, στην οποία παραπέμπει ο κ. Μιταράκη, απαγορεύει την τακτοποίηση καθιστώντας διαμονής ανθρώπων που ήδη μένουν στη χώρα. Εδώ τι κάνει δηλαδή.
Υπολογίζει σε περίπου 12 με 15.000 του ανθρώπου στο Μπαγκλαντές που δεν έχουν άδεια διαμονής. Αντί να δώσει άδεια διαμονής στους ανθρώπους όπως θα έπρεπε, ή έστω να διευκολύνει τη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει κάποιοι για εξαιρετικούς λόγους, γιατί κάποιοι έχουν συμπληρώσει την εφταετία ή την συμπληρώνουν. Αντί λοιπόν να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία που ισχύει από το 2014. Αντί να κάνει μια νέα πιο εύκολη διαδικασία, πιο απλή διοικητικά δηλαδή, γραφειοκρατικά όπως έγινε στην Ιταλία, και για να αποφύγει ενδεχομένως και μεσάγειες εξαιρετικές μπορεί να έχει, βαφτίζει εποχικά εργαζόμενους και αναφέρει στη συνέντευξή του ότι θα του αντιμετωπίσει ως νεόντευκτους, ως νέους ερχόμενους, ανθρώπους που είναι εδώ πέρα τόσα χρόνια. Εδώ θα χρειαστεί μια πολύ μεγάλη προσοχή όταν έρθει η ώρα, γιατί στον νόμο που θα εφαρμόσει αυτή τη διμερή συμφωνία, αν περάσει την κατηγορία, θα υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και πάρα πολλές παγίδες. Δεν αποκλείεται δηλαδή, το είδαμε αυτό και το 2014, να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους που είναι εδώ και που δικαιούνται να πάρουν καρδιά τη δυνατότητα να υπαρθούν στο πρόγραμμα για υπουργική εργασία και να τους υποχρεώσει να χάσουν δικαιώματα που ήδη έχουν αποκτήσει εδώ με τα χίλια ζώα. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίηση μέσα από του εξαιρετικού λόγου, που επίση με πολύ μεγάλη δυσκολία του δίνει και δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. Κάποιοι λοιπόν συνάνθρωποι μα, από τον Μπαγκλαντές καταρχάς, α μείνουμε σε αυτό, έχουν προγραμματίσει ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα λεφτά του εδώ και να φέρουν την οικογένειά του. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η νέα, αυτό το υβρίδιο νέα εποχική εργασία για του 15.000 θα λειτουργήσει αντίστροφα. Και στην πράξη θα έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να εφαρμοστεί υπό την έννοια ότι θα πρέπει να βρίσκονται συμβάσεις εργασίας μέχρι 9 μήνες και το κύριο ζήτημα της αποχώρησής τους, αν είναι δυνατόν από τη χώρα, για 3 τουλάχιστον μήνες, αν δεν τα κάνουν. Το οποίο βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει προβλήματα και στην απασχόληση των εργαζομένων, γιατί θα είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένοι για 3 μήνες να φύγουν στο Παγκλαντές και να μην εργάζονται. Δεύτερο σημείο πολύ σημαντικό, τα λέω πειραματικά και υπάρχουν μετά πώ μπαίνουμε στην λεπτομέρεια, είναι το γεγονό ότι αυτό για να μπορέσει να έχει εφαρμογή, παρά το γεγονό ότι είναι πολύ περιοριστικό, θα πρέπει δυστυχώ να συνοδεύεται και από απελάσει. Ήδη αυτό το είδαμε από το Δεκέμβρη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην διαδικασία προετοιμασία αυτή τη νημερού σύμβαση με τον Μπαγκλαντές, ήδη γίνανε κάποιε απελάσει στοχοθετημένε, έτσι ώστε να το πούμε έτσι, τεχνικά, να εκβιαστούν οι μετανάστες που βρίσκονται ήδη εδώ, ενδεχομένως να παραιτηθούν από τα δικαιώματα που ήδη έχουν για πρόσβαση στην άδεια διαμονής και να επαρθούν στο νέο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε να εκτείνονται φαινόμενα στοχευμένων απελάσεων, έτσι ώστε να παραδειγματιστούν ή να πιεστούν περισσότεροι εργαζόμενοι να επαρθούν στις νέες συζητήσεις που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για την εμπορική εργασία. Προφανώς, και κλείνω με αυτό. Δεν είναι λοιπόν η φορά που η πολιτεία μας αντιμετωπίζει μόνιμα εγκαθιδρυμένους μετανάστες σαν εσωερχόμενους. Είναι σε ισχύ ακόμα το άρθρο 13α του 2016, το οποίο προφανώς έχει ήδη ψηφιστεί και θα καταργηθεί το 2022 τον Ιούλιο, ακριβώς γιατί αντικαθίσταται από μια τέτοιου είδους άδεια διαμονής περιορισμένη διάρκεια σαν αυτή την οποία προωθεί η κυβέρνηση. Η άδεια διαμονής εποχικής εργασίας για ανθρώπους που ήδη μένουν εδώ σημαίνει αύξηση της εξάρτησης από την εργοδοτική πλευρά. Πλέον, για να μείνουμε λίγο και στο πνεύμα, όχι μόνο στο γράμμα, στο πνεύμα της καταδικαστικής απόφασης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η απασχόληση των μεταναστών αυτών θα γίνεται με όρους καταναγκαστικής εργασίας πλέον. Με πλήρη εξάρτηση από την εργοδοτική πλευρά και χωρίς τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν άδεια διαμονής με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτή για ελεύθερη μετακίνηση στη χώρα, για αλλαγή νομού, για αλλαγή επαγγέλματος, για αλλαγή περιοχής, απασχόληση περιοχή του νομού. Το τελευταίο που θέλω να δείξω σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα έχει να κάνει το εξής, το οποίο αφορά γενικότερα τα εργασιακά και όχι μόνο τους μετανάστες εργάτες. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κώδικα μετανάστευσης, η εποχική εργασία αφορούσε και αφορά ακόμα μέχρι και σήμερα μόνο τον αγροτικό τομέα. Πλέον είναι σαφές ότι έστω με πρόσχημα τους 15.000 μόνιμα καταστημένους Μπαγκλαντεζιανούς στη χώρα μας, θα εισέλθει η έννοια της εποχικής εργασίας και πολύ φοβάμαι και του εργοσύμου σε κλάδους που μέχρι τώρα, παρόλο που το έχουν επιχειρήσει οι εργοδότες, δεν έχει εισαχθεί. Τουρισμός, εξοπλισμός και βιοτεχνία. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι στο πρόσχημα και στο πλαίσιο της νέας εποχικής εργασίας θα έχουμε την εισαγωγή καινών δαιμονίων στην απασχόληση στους κλάδους που προανέφερα, προφανώς με την επίταση της επισφάλειας και της ευεξίας στην απασχόληση. Άρα λοιπόν μια τελευταία φράση,
νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή να δούμε με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία που έχει νομίζω και ζητήματα συμβατότητας και με την εποχή, με την οδηγία για την εποχή εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην βιαστούν οι άνθρωποι από το Μπαγκλαντές ή και από το Πακιστάν, αν μπορέσει και υπογράψει μια παρόμοια διμερή συμφωνία και κυβέρνηση με το Πακιστάν, να υπαρθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες και κυρίως αυτή τη φορά απέδειξε με περίπτωνα και η πλευρά η ελληνική πολιτεία ότι εάν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει ανάγκη για τα χέρια, μπορούν να καταρρεύσουν και μύθοι και αυθεντίες οι οποίοι συνοδεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε σχέση με το δεν γίνονται νομοποιήσεις δεδομένων, δεν μπορούν να δώσουν άλλες διαμονές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν προσοχή σε σχέση με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις για την επαγωγή σε αυτό το καθεστώς και απέτηση να δοθούν κακιά άδειες διαμονής σε ανθρώπους που μένουν αποδεδειγμένα στη χώρα μας και εργάζονται ανελιπώς και με πλήρη απασχόληση τα τελευταία 10 ή περισσότερα χρόνια. Και είναι πάρα πολλές χιλιάδες και τα παιδιά από το Μπαγκλαντές και από το Πακιστάν που δεν έχουν άδεια διαμονής ενώ θα έπρεπε να την είχαν ήδη αποκτήσει. Χίλια ευχαριστώ ο κ. Κατσάλης, μας είπε με λεπτομέρειες και τώρα θα μιλήσει από Ιάννηνα ο χώρος του Σεχζά που είναι δίπλα μας. Γεια σας και από μένα και θα ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση που ήρθα εδώ πέρα για να πω και αυτά που θέλω. Όπως ξέρω και εγώ, άκουσα ότι η Ελλάδα κάποια συμφωνία προσπαθεί να κλείσει με το Πακιστάν για να τους διώξει αυτούς που μένουν εδώ πέρα και είναι παράνομοι. Δεν συμφωνούσα εγώ με αυτό, γιατί αυτοί ήδη έχουν κάνει πάρα πολύ προσπάθεια για το αυτό τους. Έχουν έρθει από τόσο μακριά με χιλιάδες δυσκολίες, μένουν εδώ πέρα και προσπαθούν για την καλύτερη ζωή τους. Και να τους ξαφνικά να τους πάρει και να τους διώξει από εδώ, ίσως στο Πακιστάν. Και αυτοί οι άνθρωποι, ήδη που μένουν εδώ πέρα και είναι άστεγοι και βρίσκονται σε χιλιάδες δυσκολίες και άμα πάνε στο Πακιστάν να γυρίσουν πίσω, να βρεθούν σε διπλές δυσκολίες. Είναι άδικο. Εγώ θα ήθελα αυτοί που μένουν εδώ πέρα, ήδη 3 και 4 και 5 και 7 και 9 χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Λακής, ο κύριος Παστόλης, ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα μένουν, αλλά υπάρχει αυτό το νόμο για τα 7 αιτία. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να αποδείξουν αυτά τα 7 αιτία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εδώ πέρα, δεν μπορούν να πάνε ούτε στη τράπεζα, ούτε δεξιά, ούτε σε κανένα άλλο κατάστημα για να πάρουν κανένα απόδειξη ή κάποιο χαρτί που να το δείξουν σήμερα ότι αυτοί υπήρχαν ήδη εδώ πέρα. Γιατί και στα νοσοκομεία να πάνε χρειάζονται άνκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε το άνκα. Πώς να αποδείξουν ότι αυτοί μένουν ήδη εδώ πέρα 7 ετία και να το καταθέσουν για τη 7 ετία για να μπορέσουν να πάρουν. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρχει ένας νόμος με πιο απλά, χωρίς δυσκολίες και χωρίς αμπόδια για να νομοποιηθούν και να μπορέσουν να το δουλέψουν νόμιμα με ένσημα και να το φτιάξουν για το μέλλον τους. Αντί να το κλείσουν συμφωνία με το Πακιστάν και να έρθουν αυτοί από εκεί για 9 μήνες και να ξαναγυρίσουν και αυτοί που μένουν εδώ ήδη πέρα να βρεθούν με χιλιάδες δυσκολίες που έχουν έρθει εδώ πέρα μέχρι και πληρώνοντας λεφτά στον δρόμο και βρέθηκαν εδώ πέρα με χιλιάδες δυσκολίες και τώρα ξαφνικά να μην ξέρω τι να κάνουν και πού να πάνε. Εδώ στα Γιάννενα ξέρω πάρα πολλούς και στην Κατερίνη και στην Άρτα και εκεί στο Ήπειρο γενικά και στην Κατερίνη πάρα πολλοί δουλεύουν χωρίς χαρτιά και οι περισσότεροι ψάχνουν για δουλειά και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν έχουν άδεια παραμονή. Δεν έχουν αφημί, δεν έχουν άμκα και οι περισσότεροι αναγκάζονται, θέλουν να τους πάρουν για δουλειά και δεν μπορούν γιατί δεν έχουν άδεια παραμονή, δεν έχουν αφημί, δεν έχουν άμκα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα με κάποιο τρόπο να πάνε να βγάλουν αυτά τα χαρτιά για να μπορέσουν να δουλέψουν νόμιμα, για να είναι καλυμμένοι εδώ πέρα και με τους νόμους, θέλουν να σεβαστούν τον νόμο, θέλουν να προχωρήσουν μαζί με τον νόμο όπως λέει να το κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν.
γιατί δεν έχουν άδεια παραμονή. Δεν μπορούν να το δουλέψουν, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Και ήθελα να σας παρακαλέσω, όπως είπε και ο φίλος μου από το Μπαγκλαντές, να έχουν νόμιμο άδεια παραμονή για να μπορούσαν να κάνουν παρακάτω αυτές τις ανεργίες που είναι νόμιμες. Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγα λόγια είναι, δηλαδή, νόμιμοι εργάτες θα μπορέσουν πιο μεγάλο κουράγιο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε για Ελλάδα και η ανθρωπία. Δίπλα μου είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνα και επικεφαλής ΚΕΡΦΑ. Νομίζω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης με αυτές τις συμφωνίες τις οποίες προωθεί θέλει να λύσει ταυτόχρονα αρκετά ζητήματα. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση. Αυτά πάει να τα λύσει από τη σκοπιά των συμφερόντων των πλούσιων και αυτής της χώρας και του Μπαγκλαντές. Πάνω απ' όλα της εργοδοσίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Κλείνει την πόρτα για τους Μπαγκλαντεσιανούς Πακιστανούς και αρκετούς εργάτες οι οποίοι έρχονται με τον τρόπο που ξέρουμε, με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει και είναι οι κατεξοχήν τροφοδότες των κυκλωμάτων αυτών της παράνομης διακίνησης, είναι οι συμφωνίες τους και οι νόμοι τους που απαγορεύουν το να περάσεις από τα σύνορα, να έρθεις, να εγκατασταθείς και να βρεις δουλειά. Μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Κάποτε την επιτρέπανε εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και εκεί την έχουν περιστείλει. Είναι γνωστό αυτό ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτίθεται ότι ήταν η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Και των εμπορευμάτων και διάφορα άλλα. Αλλά υπήρχε. Αυτά τα πράγματα έχουν τελειώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει φρούριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει τα σύνορά της με στρατιωτικό τρόπο πια, με σηματοπλέγματα. Με λεπιδοφόρο σύρμα του ΝΑΤΟ, με απελάσεις και pushback χιλιάδων. Στην Ελλάδα έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια 40.000 pushback. Κλείσαν λοιπόν τα σύνορα. Και μέσα λοιπόν σε αυτή την ρατσιστική εκστρατεία, στην περίοδο της πανδημίας, όπως σωστά είπε και ο Αποστόλης, εμφανίζεται έλλειψη εντατικού δυναμικού σε κάποιες περιοχές. Πρώτα απ' όλα στη Μανολάδα. Και εκεί τους έπιασε η πρεμούρα ότι και πρέπει τώρα να τρέξουμε. Διότι 2.500 εργάτες που δουλεύανε στα φραουλοχώραφα σε πανάθλιες συνθήκες είδαν τη δυνατότητα νομιμοποίησης στην Ιταλία. Στα φραουλοχώραφα της Ιταλίας που μπορούσαν να είχαν άδειες παραμονής, άδειες εργασίας, να μην μένουν σε παράγκες και πάει λέγοντας. Η προσπάθεια να ντύσουν με ένα ωραίο περιτύλιγμα ανθρωπισμού, τάχαμου και νομιμότητας και νομιμοποίησης και όλα των μεταναστών αυτού του τύπου τη συμφωνία, δεν μπορεί να κρύψει τα κοινά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω. Τα κοινά συμφέροντα είναι ότι στην Ελλάδα, όπως περιγράψαμε και πιο πριν, χιλιάδες μετανάστες εργάτες βρίσκονται εδώ, δουλεύουν όχι μόνο στα χωράφια, αλλά και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία και στις διανομές. Θυμόσαστε ότι πριν από μερικούς μήνες, ένας Πακιστανός Δελιφεράς έχασε τη ζωή του στην Καλυθέα, στην Άσφαλτο. Έτσι, ο Ανέας Μύρ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι κομμάτι της εργατικής τάξης αυτής της χώρας. Είναι ένα κομμάτι που έχει δώσει μάχες μαζί με την εργατική τάξη. Η Μανολάδα ήταν μια μεγάλη μάχη και δεν την ξεχνάμε, γιατί έγινε με τη στήριξη των εργατικών κέντρων, του εργατικού κέντρου Πύργου, του εργατικού κέντρου της Πάτρας, συνδικάτων τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Η γενική ανακύκλωση ήταν άλλη μια πολύ μεγάλη απεργία με τη στήριξη του εργατικού κέντρου της Ελευσίνας. Η απεργία στο Κώστας Γεωργίου έγινε με τη στήριξη του εργατικού κέντρου της Αθήνας που βρισκόμαστε εδώ. Χρειάζεται να τα θυμηθούμε. Οι εργάτες μετανάστες έχουν πάρει μέρος και στις πανεργατικές απεργίες και με μεγάλη παρουσία. Χρειάζεται αυτά να τα θυμηθούμε. Για μας είναι κομμάτι της εργατικής τάξης και είναι πρόκληση να έρχεται αυτή τη στιγμή ο Μηταράκης να κάνει συμφωνία με μια κυβέρνηση του Μπαγκλαντές σε μια χώρα όπου υπάρχει παιδική εργασία,
και η κριτική διεθνώς είναι τεράστια, σε μια χώρα που βγαίνονται ζωντανοί εργάτες μέσα στα εργοστάσια, τα παράνομα, και ξαφνικά αναπορεύονται ότι θα νομιμοποιήσουν ποιοι με ποιους αυτού του τύπου τις σχέσεις. Εδώ στην Ελλάδα το να φέρουν αυτές τις εργασιακές σχέσεις για μας είναι απαράδεκτο, διότι αυτό προωθούν αυτή τη στιγμή. Η εποχική εργασία με το συμβόλαιο των 5 ετών, κοιτάξτε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε εργοστάσια. Αν να πει ότι αυτός αυτή τη στιγμή θα τον βάλεις σε μια διαδικασία 9 μηνών, θα τον απολύσεις δηλαδή από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, θα τους απολύσεις δηλαδή από τις αποθήκες, θα απολυθούν εργάτες για να μπουν με το ζόρι σε αυτή τη διαδικασία. Το ότι εμφανίζεται ότι αυτή η διαδικασία είναι απελευθερωτική και δίνει δυνατότητες, δίνει δυνατότητα σε κάποιον που είναι κλεισμένος σε μια πολυκατοικία που τον έχει φέρει αυτή τη στιγμή ο διακινητής και του λέει θα δώσεις 6.000 ευρώ για να σε βγάλω από την πόρτα. Αυτό θέλει ο κ. Μηταράκης. Να συνεργαστεί με τα κυκλώματα τα οποία φέρανε με αυτόν τον τρόπο τους μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα και να τους περιορίσει τα δικαιώματα. Και να μας πούνε κιόλα με ποια διαδικασία θα έρχονται στην Ελλάδα. Θα δίνει συμβόλαιο το αφεντικό και θα το παίρνει ποιο το Παγκρατές. Πώς θα έρχονται οι εργάτες από το Παγκρατές. Θα δούμε τους λαθροδιοκινητές, από εκεί που ψάχναν τον κόσμο και τον βάζανε από καράβια, παπόρια, αυτοκίνητα για να τους φέρουν εδώ και να τους παρασοπνίξουν. Θα στήσουν εταιρείες ευρέσεως εργασίας στο Παγκρατές και στη Μανολάδα. Θα συνεργάζονται. Και άρα η διαφθορά και το ιδιωτικό δουλεμπόριο θα γίνει κρατικό δουλεμπόριο. Αυτά δεν μπορούν να εμφανίζουν ότι ξέρετε, είναι ο σύγχρονος πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές αξίες. Είναι ο μαύρος εκμεταλλευτικός καπιταλισμός που ο ρατσισμός είναι στην καρδιά του στο να σπάσει τα δικαιώματα των μετανάστων και των προσφύγων. Μας λέει ότι ξέρετε, αυτή η κατηγορία δεν θα έχει σε καμία περίπτωση δυνατότητα επανένωση της οικογένειάς του. Και κατ' επέκταση δεν μπορεί να έχει κοινωνικές σχέσεις. Δεν μπορεί να παντρεύεται, δεν μπορεί να μετακινείται. Άμα κάποιος δουλέψει 3 χρόνια, μπορεί να ανοίξει ένα μαγαζί. Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου περιπτώσεις, θα τις ξεχάσουμε. Άρα δημιουργούν μια κατηγοριοποίηση μέσα στην εργατική τάξη αυτής της χώρας, ένα εργατικό δυναμικό, κάτω από τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Οι εταιρείες τύπου Βαγγελάτος που ξέρουμε το τι είχαν κάνει στην Μανολάδα, που είχαν τους εργάτες με τα τουφέκια και οι επιστάτες ήταν ένοπλοι, αυτή τη στιγμή η απειλή θα είναι ότι αν δεν κάτσεις καλά, και τα έχει μέσα από το σύμφωνο, μιλάει ότι αν σε χαρακτηρίσουν ότι είσαι δημόσιος κίνδυνος, και δημόσιο κίνδυνο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε από εκεί και διαδηλώνει. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ποιο βγαίνει παράνομο σε αυτή τη χώρα. Κάθε τόσο βγαίνουν εργατικές ομοσπονδίες. Σκεφτείτε εργάτες οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε μας άφησε το αφεντικό απλήρωτο το τι θα γίνεται. Στην Κλούβα, στο αεροδρόμιο και πίσω. Στροφές. Άρα δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτού του τύπου τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις απελάσεις. Γιατί αυτό το οποίο άνοιξε το Δεκέμβρη και το έκανε η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και την πρεσβεία του Μπαγκλαντές να επιτρέψουν τις απελάσεις ως απόδειξη ότι στα σοβαρά θα δεχτούν τις απελάσεις. Λοιπόν, έχουμε χιλιάδες οι οποίοι είναι μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα κλειστά στρατόπεδα. Τι θα γίνει με αυτοί. Θα τους πει δηλαδή το δίλημα, όπως τους έμενε μέχρι τώρα, ότι ή υπογράφεις την δικαιοφελή αποχώρηση και πας μόνος σου πίσω ή σε πάμε με το ζόρι. Τώρα θα είναι ή υπογράφεις να είσαι εργάτης γης με αυτούς τους όρους ή πας πίσω. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι αυτό είναι το επίπεδο των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, σου λένε όχι, ευχαριστώ. Ποια είναι η εναλλακτική και ποια είναι η απάντηση. Είναι η νομιμοποίηση των εργατών με τους όρους των εργατικών συνδικάτων. Τα εργατικά συνδικάτα και ιδιαίτερα τα εργατικά κέντρα σε αυτή τη χώρα έχουν δώσει μάχη στα δεκαετία του 90
και μέσα από αυτές τις μάχες νομιμοποιηθήκαν οι εκατοντάδες χιλιάδες των Αλβανών μεταναστών και μετά των μεταναστών από τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία εμείς πατάμε και η έκκληση η οποία κάνουμε στα εργατικά συνδικάτα αυτή τη στιγμή είναι να αγωνιστούμε μαζί για την νομιμοποίηση των μεταναστών. Αυτό που φωνάζανε και φωνάζουν διαρκώς οι διαδηλώσεις τι θέλουμε χαρτιά, η δύναμη των συνδικάτων και τα συνδικάτα θα βγουν πολύ πιο ισχυρά. Να γραφτούν οι μετανάστες στα συνδικάτα. Και μέσα από αυτό είναι που εξασφαλίζουμε εμείς. Και η καμπάνια η οποία θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με τους μετανάστες, με μεγάλο σταθμό στις 19 του Μάρτη, θα είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια. Πρώτο βήμα νομιμοποίησης για μας είναι η εγγραφή στα συνδικάτα. Η Ένωση Μεταναστών Εργατών είναι μια κίνηση που φτιάχνει για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι ψυχρό συνδικάτο. Δεν φτιάχνουμε συνδικάτα μεταναστών σε αυτή τη χώρα. Είμαστε 100% αντίθετοι. Υπάρχει λοιπόν μια κίνηση που οργάνωσε τη Μανολάδα, οργάνωσε τις κινητοποιήσεις και η οποία θα βγει μπροστά αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά τα σημεία. Θα γράψει μαζικά αυτόν τον κόσμο, διεκδικώντας από τα συνδικάτα να παλέψουμε μαζί την νομιμοποίηση. Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πνίγει μετανάστες, που ανοίγει στρατόπεδα συγκέντρωσης, να παριστάνει ότι ανοίξαμε εδώ καλές πρακτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τα δικαιώματα μας θα θέλουμε όλα, όπως παλεύουμε για τα δικαιώματα των ντόπιων αυτή τη στιγμή. Παλεύουμε με ιδιαίτερη έμφαση για τα δικαιώματα των μεταναστών, διότι θέλουν να τους κάνουν μια δεύτερη και τρίτη κατηγορία της εργατικής τάξης, πράγμα το οποίο για μας είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο να ζητάνε επίσης ως όρος για την άδεια αυτή ότι θα έχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Να μην υπάρχει πρόσβαση. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η δυσκολία αυτή τη στιγμή το αν έχεις άμπια, αν έχεις τις άλλες δύο διαβαθμίσεις πάμπια, πάιπα κλπ. Τώρα μας λένε να θησαυρίζει και το ιδιωτικό, να διαλύσουμε την κοινωνική ασφάλιση μετατρέποντας τους μετανάστες σε επιβιωτικό κρύο. Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή, εμείς καλούμε με έμφαση τα εργατικά κέντρα και να βγάλουμε αποφάσεις την 9 Μάρτη και να κινηθούμε για να παλέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα ώστε να οργανωθούν οι μετανάστες και να είναι κομμάτι των δικών μας αγώνων απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα διαλύει όλα με τις περικοπές της, με τη διαχείριση της πανδημίας, με τις ιδιωτικοποιήσεις. Τα έχει ξεχαρβαλώσει όλα. Δεν θα αφήσουμε τα νομοσχέδια του Χατζηδάκη να ενισχυθούν από τους ρατσιστικούς νόμους του Μηταράκη. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Εμείς αυτό το γάντι το σηκώνουμε και απέναντι στην ακροδεξιά, γιατί η ακροδεξιά που βγαίνει και κραυγάζει αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι ένα, είναι μεθοδεύσεις και ρυθμίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα μαγνήτη. Ξέρουμε ότι ο ρατσισμός είναι τόσο χυδαίος που χαρακτηρίζει να μικρομεταλλεύει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Λοιπόν, αυτές οι φωνές πρέπει να σβήσουν. Στη φυλακή είναι η Χρυσή Αυγή και πρέπει να πάνε και οι υπόλοιποι. Και οποιοδήποτε χρησιμοποιεί αυτές τις φωνές για να πει ελάτε μαζί μου, γιατί είναι το μόνο νομοσχέδιο που αποτρέπει την ακροδεξιά, λέει τα πιο μεγάλα ψέματα. Αυτές οι ρατσιστικές πολιτικές είναι που ξανανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά και γι' αυτό πραγματικά για εμάς η 19 Μάρτη είναι ο μεγάλος σταθμός στον οποίο θα κινητοποιηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτρος Κωνσταντίνου. Ήταν τώρα, όπως ακούμε, ο νόμος είναι δίκαιο του εργάτη. Και πώς θα είναι δίκαιο του εργάτη σε ασφαλή χέρι, δηλαδή 10 χρόνια ο εργάτης δουλεύει και να μην έχει νόμιμα χαρτιά έτσι. Βγαίνει μια εικόνα που δεν είναι καλή και ωραία. Δίπλα μας είναι ο κ. Μανώλη Σαρή από δικαίωμα, τμήμα δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαρή. Ναι, ευχαριστώ. Όπως είπατε το προηγούμενο, το Κατσάλης, πρώτο στοιχείο είναι ότι καταρρύπτονται διάφοροι μύθοι οι οποίοι λένε μύθοι και ισχυρισμοί. Ότι δεν χωράει κανένα άλλο ξένο αγροτακό πρόσφυγα σε ένταξη μετανάστε σε αυτή τη χώρα. Τελικά αποδεικνύει ότι πραγματικά λείπουν εντάξει εργατικά κέρια. Λείπουν εργατικά κέρια στην αγροτική παραγωγή, λείπουν εργατικά κέρια στην Αγγλία,
λείπουν στη μεταποίηση, λείπουν στην εστίαση, λείπουν σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση στην Αθήνα της Νέας να έρθει τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν χωρίς καρδιά. Αόρα, θύματα και της εκμετάλλευσης της εργοδοτικής, αλλά ταυτόχρονα και θύματα έπαρα της καταστολής. Δηλαδή, χωρίς καρδιά το να μαζεύει το άλλο και πάει κάτι και το δίνει στο θεατροπίνη στα προγεκά. Ξέρουμε περιπτώσεις και ξέρουμε ότι εδώ πάρα πολύ καλά με το πιστικό ρηθό ειδικά που μαζεύει, που είναι από την Πελοπόννησο άνθρωποι που σε βγάζει στην Αμπάνη. Συνδέεται το εξής περίοδο. Όταν ήταν η περίοδος της, που υπήρχαν καλλιέργειες και της κομιδής που είχε δουλειά στη Σκάλα και στη Μανολάδα, ήταν άδεια από ανθρώπους, μετανάστες οι οποίοι ήταν στην περιοχή της Πελοπόννησου. Όταν τέλειωνε αυτή τη δουλειά, ξαφνικά ξαναγέμισε. Τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ εύκολα γιατί εντάξει συνέβαινε αυτό και πώς εντάξει ακριβώς οι μετανάστες εργάτες ήταν θύματα και της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και τα θύματα της κρατικής καταστολής ώστε να μην μπορέσουν να κάνουν κάτι άλλο. Να είναι πάντοτε εντάξει πληθύνια όργανα στην εργοδότη. Τι κάνει, λέει θα φέρει από εκεί ή θα δημιουργήσει κάποιους με ειδικούς όρους. Έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς εντάξει θα το κάνει, αν θα κουβαλήσει με αεροπλάνα που θα πει ελάτε εδώ, αλλά το είπαν και προηγούμενοι, κάνοντας παλιά δικαιώματα, κάνοντας το δικαίωμα, ας πούμε, έχοντας κάποια χρόνια στην Ελλάδα να περάσει σε μια άλλη έτσι, κατάσταση, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τους λόγους, γιατί όταν τελειώσουν και ξέρω τι λόγια όταν έχεις συγκεκριμένα χρόνια στην Ελλάδα, μπορείς να βάλεις τα δύο χρόνια, μπορεί να πάρεις αορίστο χρόνο και διάφορες άλλες κατηγορίες που υπάρχουν. Φαντάζομαι και σκέφτομαι, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πώς εντάξει θα ρυθμιστούμε, ότι αυτό εντάξει το μοντέλο ότι έρχονται για 9 μήνες, γυρίζουν πίσω τρεις, χωρίς δικαίωμα κανέναν εμπράν κοινωνικής, όπως το λένε, και οικονομιακής επανένωσης. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πιθανό να χάνουμε και ό,τι δικαιώματα είχαν αποκτήσει το προηγούμενο διάστημα στα 5, 10, 15 χρόνια που έχουν ζήσει και έχουν δουλέψει σαν πουλέ και έχουν ματώσει πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Τώρα, επειδή τα είπαν και οι προηγούμενοι, δεν θέλω να σταθώ δηλαδή. Τα είπε και ο εκπρόσωπο τη ΓΕΣΕΕ, από την ΓΕΣΕΕ. Και πώ αυτό μπορεί να ανοίξει και άλλε. Κάτι που εγώ δεν το είχα σκεφτεί πραγματικά, πώ μπορεί να περάσει και σε άλλου κράτου. Πραγματικά μια έκκληση. Μια και είμαστε στο εργατικό κέντρο τη Αθήνα. Καταρχήν να πούμε ότι έχω πάψει αρκετά χρόνια για διάφορα που θα συγκαλύψουν, δηλαδή γιατί δεν βρίσκω στον χώρο τη δουλειά μου. Και θεωρώ ότι άμα δεν είσαι στην καθημερινότητα τη δουλειά σου, δεν είναι και πολύ σωστό να πηγαίνει να κάνει συντάξει στο συνδικαλιστικό στήριο. Τέλο πάντων, ήμουν εγώ στο δημόσιο συνδικαλιστή, έτσι στην πορεία αυτά. Σκέφτομαι το εξή. Τουλάχιστον από τα στοιχεία που υπάρχουν. Ότι εδώ έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι εντάξει εργάζονται σε διάφορες δουλειές. Είναι το πιο πληδιακό και το πιο προλεταριακό κομμάτι αυτής της χώρας. Είναι το κομμάτι εκείνο που είναι που εκμεταλλεύονται εργοδότες περισσότερο από όλους. Με την ίδια ώρα, στον ιδιωτικό τομέα, στον πραγματικό κατά το ιδιωτικό ιδιωτικό τομέα, εξαιρώ λίγο τη στέκω, εσύ φαντάζομαι ότι τα ξέρει πολύ καλύτερα. Η συνεργαστική κοινότητα πρέπει να είναι κάτω από 5%. Στο πράγμα, αν εξαιρέσει τη ΣΔΕΚΟ, πρέπει να είναι κάτω από 5%. Που σημαίνει ότι και τα ίδια τα συνδικάτα έχουν ανάγκη αυτού του ανθρώπου να μπουν μέσα να παλέψουν μαζί με του Έλληνε εργάτε. Ο εργάτη ο οποίο θα έρθει με τι συνθήκε σήμερα που φέρνουν καλά, δεν μπορεί να είναι σε κανένα συνδικάτο. Δεν μπορεί να κάνει κανένα αγώνα. Τα είπε και πριν ο Πέτρος, είναι έρμεο τη εργοδοτική αθελησία και ταυτόχρονα οπουδήποτε βγει για να μεταναστεί. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τη συνδικά να δώσει ένα χαρό την διακέρδωση και του ελληνικά. Και να θυμίσω κάτι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια τώρα να θυμίσω την Πατία. Έτσι. Ξέρετε, όταν συμμετείχαμε στην Πατία με, με την απεργία των εργατών, των μεταναστών από τα Χανιά. Το κέρδος που βγήκε από εκείνη την ιστορία, αν θυμάμαι καλά τώρα και δεν με ξεγελάει η μνήμη μου, ήταν ότι μέχρι τότε για να έχεις κάποια δικαιώματα υπηρετικής ασφαλιστικής περίοδος να ήταν 100. Μέσα από εκείνο τον αγώνα. Και οι άνθρωποι μπορούσαν να, μέσα από εκείνο τον αγώνα και μέσα από κάποια πράγματα, κατέβηκαν ξανά στα 50
Και αυτό που θέλω να πω για τους μετανάστες, τους εργάτες από τα Χανιά, ήταν και για την ελληνική εργατική τάξη, ήταν και για την ασφαλισμένη. Οποιασδήποτε αγώνα λοιπόν, το ψέμα μεγατών πρέπει να είναι ένα αγώνα δικό μου, όποιο και οποιοδήποτε αγώνα συνειδητού. Δικό μα πρέπει να είναι η απόλυτη συνειδητή και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και δύο προτάσει. Να φροντίσουμε αυτά τα πράγματα δεν είναι χρήσιμο. Δεν έχουν τζαμπέλι την δημοσιοποιητή. Δεν τα γνώμη. Έτσι, έλαξα. Τα διαβάσαμε σε κάποιε ειδήσει και όσου συμβαίνουμε στα social και περισσότερο τα διαβάσαμε από κάποιου ακροδεξιού κύκλου οι οποίοι αφήνουν υπονοούμενα ότι να και πάλι λέγοντα. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρξει μια εντάξει αρθρογραφία πάνω σε αυτό, είτε σε εφημερίδε είτε σε διάφορα site, πέρα από τι εφημερίδε γιατί πρέπει να φροντίσουμε να βγει με κάποιο τρόπο όσο μπορούμε περισσότερο τη δημοσίου, να γίνει γνωστά. Και προφανώ να συνεχίσουμε όλα αυτά που μπορούμε να συγκροτήσουμε τι δράσει μα, του αγώνε μα. Με κάθε τρόπο από κοινού προ την κατεύθυνση τη ανατροπή αυτή τη πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαρή. Πήγαμε λίγο πριν Μανολάδα, γιατί πήρε φωτιά στα πράγκα που έμενε ο Σμάνχαν και ο Σαντάκα. Αλήθεια είναι οι συνθήκε δείχνουν δηλαδή να μην είναι άντρο. Σε μία παράγκα όταν μένουν 15 άτομα σε ούτε 20 τετραγωνικά. Τα πηγάδια μέχρι τώρα δηλαδή, τα πηγάδια κάνουν μπάνιο και εκεί κλείνουν πρόσωπα. Δηλαδή αν αυτές οι εικόνες θα αλλάξουμε, αν οι εργάτες θα είναι νόμιμοι με σεβασμό, πιστεύω θα αλλάξει η εικόνα για Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί μία πολύ μεγάλη στήριξη από κάθε εργατικό κέντρο και χίλια ευχαριστώ πάλι πρόεδρος εργατικού κέντρου Αθήνας, ο κ. Ηλίας Γουνάκης είναι δίπλα μας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα είναι, θα να αλλάξουμε εικόνα για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εδώ και θέλουμε νομιμοποίηση με αυτά τα όρια όπως λέει εργατικό κέντρο, κάθε εργατικό κέντρο. Δίπλα μας είναι ο Σεντάκερ από Μανολάδα. Θέλουμε να ακούσουμε, κύριε Σεντάκερ, τι θέλετε να μας πείτε για Μανολάδα. First of all, I want to thanks to all of you. I'm from Afghanistan, so I want to support all the people from Bangladesh and also I support the people from Migrant. I support the people from Bangladesh everywhere. We are neighbors. We will support each other. We need a system. You know, I have worked a lot in Kyoto. I have worked in Skala Lakonia. I have worked in Oranges. I have worked in Kolai. I want, by myself, I have tried to make a system to all the laborers work together. And labor, there's no difference between the laborers. You are from Pakistan, I'm from Afghanistan, he's from Bangladesh, he's from Albania, he's from Romania. All of them work as a brotherhood. And we have to make a system for it. I have made a system like that from Kyoto. I have too much Pandiku. You can say Pandiku, the ignorers. And I have the people from Afghanistan. I have the people from Bangladesh. I have the people from Afghanistan, Mr. Egypt from these places. And I have tried to connect them with the Pandikus from Kyoto. Then whenever they finish their work, they should be connected to Skala Lakonia. Like Jaraki, but the problem was where? The problem was there that there is rent is not controlled. Like in Kalamata, they are giving them about 35-40 euros. In Skala Lakonia, Jaraki, they are giving them 30 euros. They are taking from them, they are taking from them about 10 to 12 hours work, and the condition in Kalamata is 8 hours work. So there is no capability in that. So that's why my system being flopped, because I was trying to connect them from Kyoto to Skala Lakonia and from Skala Lakonia to Manolada. Whenever I reach to Manolada, so I have bring with myself Afghans. So there was, where was the problem? The problem was there that I was trying, first of all, I shared my ideas with them that I have experience in tomatoes, which peppers and this, and I know who is physically fit for the like, and there are all the ones are in categories.
Like if you work in Kyoto, first of all, we have seen the Pandipu, if they need about 80 laborers, it's in 8 months, in August. But start of the work, when they want to prepare the field for the working, just they need 5%. And that time the work is too heavy, like a hammer they use, hoeing they use, like heavy equipment they use. Afghans, maybe Pakistan, if anybody is strong, he can do. But our Bengali brothers, they are so strong and they have much experience in the Fraulis, Manolada. So I told them that we want to work there in Manolada just about 1 or 2 months. And after 1 or 2 months, you should work till 6 or 7 months. Whenever you finish your work, we will go there step by step. At the 8 months when we are cutting the tomatoes, you should come to work with us. We should work combined. We should have to connect all the pandipus, with the Ergadis. The problem in Manolada, what is? If I want to talk with somebody that I want to work, first of all, they connect with Pakistani, connect with Bangladeshi connect with other one, and like there, you can say Rukamato, it's 27 euro. First, the person from Bangladesh, they can ask me euro, Tadinisi Kosiyeksi, along Pakistanos, OTP read, Edinis Aftakidimit of those, Aftata Kratani in euro, Ekosipidi Mr. Pirome, Udi Tilin Aftakanone, Kilsi Ladies in the Boris, Udi Mr. Ego, Melissa Medoena Pandipu, Uno Mafsoni was silly. He came to Manolada, he like Brent Ego, a Kanifoto Mazimit of Toto Potates, Kaftam Mipis Kleda Filetakani Mazimu de Ego, Ekumena Group of Bangladesh, he told him in a group. Από εσένα, εσύ συναγάλος, δεν μπορείς να το κάνεις δουλειά μαζί μου. Εγώ λέει εντάξει, θα κάνουμε. Μετά τι του είπες και ότι εγώ έρθει εκεί και αυτά όλα τα έκανε μαζί και λέει εμείς δεν θέλουμε αυτός. Εγώ λέει γιατί. Γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε δουλειά μαζί σου. Ό,τι εσύ θέλεις να κάνει εδώ δουλειά, μπορείς να κάνει δουλειά με το πιάτο, μπορείς να κάνει δουλειά με το άρτα. Εκεί είναι, από εκεί είναι, από εκεί είναι όλοι αγμάνος. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε φασαρία μαζί σου. Εμείς θέλουμε ότι όποιος είναι εδώ με το Ελλάδα, όλοι είναι ίδιοι με το αδερφός. Εγώ τα βοητάω εσείς, εσύ τα βοητάει σε μένα. Μην τα κάνεις έτσι. Τα προχωράμε δουλειά, τα κάνουμε μία σύστημα, το όλα κάνουμε μαζί δουλειά, όποιος είναι βαριά δουλειά, ποιος μπορείς να κάνει αυτά δουλειά, ποιος δεν μπορείς να κάνει έτσι δουλειά, όλα τα κάνουμε μαζί μου δουλειά. Τα προχωράμε. We have worked a lot in Greece, so we have much experience. We have much experience. Which country, person of which country is fit there, which is fit there. And some foods are like new things. Can draw your talk if you can. Okay, I'm going to announce for like no issue. 1 minute. I'm because I have my friends there with myself. So whatever, I don't want it, I'm not involved in these kind of things to take money from the people. That's why all people support me. All people support me, and they told me that we want to support you, but you should have to connect the system for us. Like we want to work with the people from Bangladesh, we want to work with the people of everywhere, with Romanians, which we should to combine our work. And we should to have our part in the development of Greece, and that's why I'm finished. That's why we need immigration. Immigration legal. We support everyone. Thank you very much, Mr. Sadakat. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, αλλά για να κλείσουμε τώρα, τελευταίο ομιλητή θα είναι από Σκάλα Λακωνία. Ήρθαν ο Αζαραμπά και ο Καμπράν Ακβέρ. Θα μιλήσει ο Καμπράν Ακβέρ. Γεια σας. Immigration trade, Eva. Πριν πάω πολύ συμφωνώ με τον κύριο Γιάς, ένα ρωτήριο, ότι εμείς δουλεύουμε μέρα νύχτα, χωρίς χαρτιά, χωρίς αυτά, και θέλουμε immigration. Αυτό είναι πιο καλύτερα για μας και για Ελλάδα. Γιατί και εμείς όταν δουλεύουμε χωρίς χαρτιά, δεν θα πάρετε ούτε φόρο σε Ελλάδα, δεν θα πάρει παράνομοι δουλεύουμε, μαύρα λεπτά θα πάρει. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μας δώσει τη χαρτιά.
yana umija nasi nomino ke elada tapai bolio e fashto me poli to gamran akbar se liga noia νόμιμο ποιμένο με νόμιμα χαρτιά ο εργάτης θα μπορέσει να δείξει εικόνα καλύτερη Ελλάδα και εργάτες όταν εδώ γράφουμε ο κύριο Μεταράκης, ο υπουργός μετανάστευση λέει χωρίς οικογένεια αυτό να το ξέρετε, το ξέρουμε και καταλαβαίνουμε δηλαδή κόβουμε με οικογένεια του εργάτη δηλαδή αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό το λόγο λέμε χωρίς εμπόδια, χωρίς προϋποθέσεις να νομιμοποιηθούν οι εργάτες από κέντρα φιλοξενία μέχρι τα χωράφια μέχρι εργοστάσια μέχρι αποθήκες. Και πάλι θα πω το καλύτερο είναι να νομιμοποιηθούν όπου όποιος δουλεύει με όρους όπως λένε ελληνικά συνδικάτα. Ευχαριστούμε. Αν κάποιος θέλει κάτι άλλο. Αλλιώς ολοκληρώσαμε και πάλι μία φορά έφτασε. Γαλλιάς, Τζο, από τσάντελε του κάποιοι έφτασαν. Ναι, του μόνο. Μπορείς να βοηθεί. Άπνε βερκαλία εγώ φέσλα του μου ελάγκασετε. Άμα πήγε. Πότσο εμείς τώρα αυτό το θέμα που γίνεται Ελλάδα και η Παγκλαδές αυτό το θέμα να μην κάνουμε pushback και θα μάθα να κάνουμε το deportation αυτό το θέμα εμείς κανονίστα να κάνουμε ένα πρόγραμμα ένα πορεία πώς θα το βουλεί το Σύνταγμα να μαζεύουμε όλους το Κυριακή απόγευμα το 4 ώρα να λέμε stop deportation και stop pushback. Γιατί στην ώρα αυτό που γίνομαι τώρα έρχεται κάποιος παιδί από το σύνορα, από το Τουρκία και Ελλάδα εδώ το από την Ελλάδα αστρονομικό το κάτι το όλο στο ρούχα και κάνει το pushback, δηλαδή αυτό το κύριο που είναι το εδώ κάνει πολύ κύριο αυτό το άνθρωπο πάει το πάλι το παίρνει το σύνορα από το Τουρκία και στείλει το πίσω το Τουρκία δηλαδή αυτό το θέμα εμείς έκανα ένα το, πώς το λένε, το πορεία, τα κάνουμε ένα πορεία, κυρία και θέλω να σας παρακαλήσω να θα έρθεις όλους μαζί, να κάνουμε όλους μαζί, να ακούει το βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε σε χρειάς, κυρία Έμπεγκορ ήθελε, κάτι μας ήθελε. Ναι, δεν έχω καταλάβει αυτό το διαβολικό μηχανισμό, ας το πω έτσι, από το Μηταράκι. Θέλει ο Φουκαράς να κάνει deportation τους Μπαγκλαντέσους και τους Πακιστανούς οι οποίοι ήδη είναι εδώ, πίσω στη χώρα τους και να πάρει Πακιστανούς και Μπαγκλαντέσοι που δεν είναι ήδη εδώ και να τους στείλει από εκεί, δηλαδή αυτό είναι τρελό, έτσι το έχει προγραμματίσει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ζητάμε να νομιμοποιηθούν όσοι εργάτες υπάρχουν εδώ και υπάρχουν και πάρα πολλές και χιλιάδες εργάτες μέσα σε κέντρα φιλοξενία που λέγεται. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε αυτό είναι που δεν συμφωνούμε εμείς. Οι εργάτες ήδη υπάρχουν εδώ, δουλεύουν από χρόνια εδώ, το ξέρουν δουλειές, το ξέρουν ελληνικά, το ξέρουν τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο πρώτο από όλα αυτοί να νομιμοποιηθούν. Οικονομικά πώς γίνεται αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις αεροπλάνα, να στείλεις πίσω αυτούς που είναι ήδη εκώ και με άλλα αεροπλάνα φέρνεις άλλους, δηλαδή αυτό είναι δύο φορές κόστος. Ακριβώς. Μόνο και μόνο από οικονομική γωνία είναι τρελό. Yeah. Εγώ όμως νομίζω για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει πίεση από την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να είναι μαζί μας αυτή την ομάδα ευρωβουλευτών, να πιέζουν την Κομισιόν, να επιβάλλουν αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, να νομιμοποιηθούν αυτοί που είναι ήδη εδώ και να μας γίνει αυτό το τρελό, αυτή την παράξενη, σουρεαλιστική ανταλλαγή, γιατί συγγνώμη τις λέξεις μου, αλλά είναι σουρεαλιστική ανταλλαγή αυτό.
Και νομίζω ότι το Κομισιόν δεν το ξέρει. Έχετε επαφή εσείς με τους ευρωβουλευτές. Το έχετε. Συμφωνούν μαζί σας. Πριν τρεις μήνες είχαμε κάνει μια συζήτηση και οι ευρωβουλευτές μας είπαν ότι θα κάνουν καμπάνια και θα είναι δίπλα μας για να είναι νόμο σαν άνθρωπος, όχι αυτό το νόμο, δηλαδή από εδώ να τραβάνε εκεί και από Βρεσέλες θα γίνει αυτή τη στήριξη. Ποιοι ευρωβουλευτές? Από ελληνικό ένας βουλευτής, πώς λέγεται κύριε Σαρή, ο Αρβανίτης. Αρβανίτης, ο Κρίστο Κόροστας Αρβανίτης, βουλευτής από Πορτογάλ, από Ιταλία, από Ισπανία. Πέντε χώρες είχαν συμφωνήσει, θα έρθουν και θα είναι δίπλα. Και θέλετε επαφή με την Ολλανδέζα, την Ικεστρίκ, γιατί πρέπει να είναι και αυτή μέσα. Βέβαια, γιατί όχι. Πάντως δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα βρει αυτού του αδερφού. Μπορεί να βάλει αυτού που είναι εδώ, αλλά με τέτοιου όρου. Όχι με όρου πραγματική δημοσιοποίηση και νομιμότητα, με όρου όπω περιγράψαν τα μεγαλύτερα από μένα. Με όρου δουλεία, α πούμε. Με όρου που κάνουν. Πάω δουλεύω εκεί σε συγκεκριμένο αφεντικό, χωρί δικαίωμα μετακίνηση, χωρί δικαίωμα οικογενειακή επανένωση. Με όρου πραγματικότητα. Σκλαβιά. Είναι μοντέρνη σκλαβιά. Ξεκινάει από αυτούς που είναι εδώ. Α. Και ο στόχος είναι να γίνει ένας συνδυασμός που λέει ή υπογράφεις αυτό το χαρτί αυτό, και παίρνεις αυτή την άδεια ή το αεροπλάνο σε περιμένει. Αλλά να πας πίσω. Εκβιασμό. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι συμβόλαια εκβιασμού να σε οδηγήσουν από πιθανά και μια κατεύθυνση που έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, άμα είσαι εδώ 5-6 χρόνια, έχει μαζέψει τα χαρτιά σου και λες ένα χρόνο για εξαιρετικού λόγου. Να σου σπάσει και αυτή τη δυνατότητα. Έτσι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα, μετά από 7 χρόνια, μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει εξαιρετικού λόγου. Κάποιο λοιπόν που είναι εδώ, δεν είναι μέσα στο λόγο συγκέντρωση προφανώ, είναι σε ένα εργοστάσιο όμω. Σε εταιρείε. Μένει σε μια γειτονιά. Και είναι στο πριν από 1-2 χρόνια που μπορεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει για κανονική αδιαπραγμάτευση στην Ελλάδα, έτσι λέγεται, για εξαιρετικούς λόγους. Μπορεί και το κόμπι να χάνει και αυτό το δικαίωμα. Το πιο πιθανό είναι να το χάσει. Μπορεί. Και αυτό είναι τώρα μόνο για Πακιστανούς και Μπαγκλαντέσους. Τι θα γίνει με τις Αφγανίες? Τώρα είναι μόνο για Μπαγκλαντέσους καταρχάς. Και πιέζει τώρα και. Να πει ότι αυτό είναι, άμα θέλετε πάρτε το ίδιο ή άλλο όχι. Και για να πιέσει και να πιάσει, θα κάνει σίγουρα πελάσει προφανώ μικρού αριθμού λόγω του κόστου, αλλά κάποια θα πληρώνουν με συνέχεια. Και επίση θα χρειαστεί να δούμε του αριθμού. Να δούμε του αριθμού που λένε κατά εθνότητα. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα αριθμό των Μπαγκλαντεσιανών που νομίζει κανεί ότι είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι, γιατί δεν υπολογίζει του ετούντε ασύλου που θα χάσουν από αυτή τη διαδικασία. Δεν υπολογίζει τους εργάτες που είναι παντελώς αόρατοι σε βιοτεχνίες οι οποίες είναι κάτεργα εντελώς. Άρα δεν έχουν σαφή εικόνα. Η συζήτηση που έχει ανοίξει για το αν θέλουμε Πακιστανούς ή όχι, καταλαβαίνετε το πού μπορεί να φτάσει. Να σας πω, έχετε εσείς ένα παράδειγμα που συγγνώμη. Μετά, δεν αφορά όμως μόνο αυτά τα κομμάτια για τη γεωργία και αυτή τη συζήτηση. Και δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τους Αφρικανούς. Έτσι, οι Αφρικανοί δεν υπάρχουν. Άρα το ότι θα ανοίξουν αντιπαραθέσεις, εμείς θέλουμε αυτούς και όχι εκείνους, έτσι, αυτό είναι άλλη μια μεριά η οποία θέλει να την προσέξουμε. Υπάρχουν οι Αφγανοί, αυτοί που είναι από το Αφγανιστάν. Οι Αφγανοί τι ακριβώς είναι? Έχετε ήδη δει ένα παράδειγμα από ένα τέτοιο έσχο συμβολίο που πρέπει να υπογράψω? Να τελειώσουμε, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η λύση είναι μοναδική. Όσοι εργάτες υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, να νομιμοποιηθούν με πλήρα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχιστεί η καμπάνια μας.